επίσημα όργανα της επιστήμης, το Center for Disease Control, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου των Νόσων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δεν λέγανε για φασμάτινες μάσκες. Υπάρχει σοβαρή μελέτη που είναι εναντίον της χρήσεως και υπάρχει ελεύθερα στο διαδίκτυο μελέτη που μαζεύει τα αποτελέσματα από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει, που αφορούν όμως κυρίως τις χειρουργικές μάσκες και που λέει ότι το όφελος είναι μάλλον μικρό. Είναι επικίνδυνο πράγμα αυτό που έχει υποθεί κάτι, η μάσκα ή η φασμάτινη. Για να μην είναι επικίνδυνη, πρέπει να έχω τουλάχιστον 5 με 10 μάσκες, να την φοράω για λίγο, αμέσως να την βγάζω, να την πετάω, με αυτό τον, να την πετάω, να την βάζω δηλαδή σε μια τσάντα και να πάω να την πλένω. Και μετά να βάζω την φρέσκια μάσκα και μόνο τότε δεν θα κινδυνεύσω να νοσήσω. Φάνηκε λοιπόν ότι η μάσκα αυτή, όταν την, η φασμάτινη μάσκα, όταν τη δοκίμασταν στο εργαστήριο, συγκρατεί μόνο το 3% των σωματιδίων που μπορεί να κολλήσουν έναν άνθρωπο. Άρα, πολύ μάλλον δε περισσότερο όταν νοτήσει.